Δημήτρης Χατζιοσήφ. Πρόκειται, Μιχάλη, για συνέντευξη του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, του Αλ Τζαζίρα. Χαρακτήρισε την εισβολή της Χαμάς ως προληπτικό χτύπημα που είχε ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γιατί είχε λάβει πληροφορίες, όπως ισχυρίζεται η Χαμάς, ότι το Ισραήλ θα εξαπολούσε πρώτο επίθεση κατά της Λωρίδας της Γάζας. Βέβαια, Μιχάλη, όλοι είδαμε τις φρικιαστικές εικόνες μετά την εισβολή της Χαμάς και την σφαγή που ακολούθησε εκατοντάδων αμάχων και την απαγωγή γυναικών και παιδιών. Σε σχέση με τους ομήρους, το ανώτατο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε πως μετά τον πόλεμο θα εισελθούν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ενώ όπως ισχυρίστηκε μετά την πτώση των αλεξιπτωτιστών στο Ισραήλ, είχαν πάρει μόνο στρατιώτες εχμαλώ τους, αλλά αργότερα μπήκαν στον δρόμο τους οπλισμένοι πολίτες. Στον αντίποδα, Μιχάλη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που σχηματίστηκε, δέχεται έντονες επικρίσεις από την κοινωνία πως δεν ενήργησε σωστά για να αποτρέψει το χτύπημα της Χαμάς. Είναι χαρακτηριστικά, μάλιστα, και ο τρόπος που έδιωξαν πολίτες στην Υπουργό Υγείας σε νοσοκομείο το οποίο επισκέφθηκε. Ένταση σημειώθηκε και στην διάσκεψη τύπου του Προέδρου της χώρας, όπου Αμερικανοί δημοσιογράφοι του έθεσαν πως τις θηριωδίες δεν γίνονται μόνο από τη Χαμάς, αλλά και από το ανελαίτο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα με θύματα αθώους πολίτες και μικρά παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα από την διάσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου. I'm a little confused because on one hand you say that Israel abides by the rules of war and is very careful to avoid the loss of civilian life in the Gaza Strip. But at the same time you seem to hold the people of Gaza responsible for not trying to remove Hamas. No, well, I'll tell you. Now, let me finish. Do you hold a missile in your kitchen, in your living room? Can I ask my question? A missile that is sent on our head here, and if there will be a siren, it's a missile from that kitchen. With all due respect, if you have a missile in your goddamn kitchen and you want to shoot it at me, am I allowed to defend myself? Yes. No one is denying the right to defend yourself. These missiles are launched. The button is pressed. Okay. The missile comes out from the kitchen onto my children. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και το συγκλονιστικό διπορικό του Σωτήρη Δανέζη στο εμπόλεμο Ισραήλ και τη συγκέντρωση των στρατιωτικών δυνάμεων για την χερσαία επιχείρηση.